και ειλικρινή διάλογο με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και την Εκκλησία της Ελλάδος, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πλαίσιο, θα έλεγα, συμφωνίας, αλλά μια συμφωνία την οποία θα μου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω ιστορικού χαρακτήρα. Και το λέω αυτό όχι μόνο διότι επιλύει εκκρεμότητες πολλών δεκαετιών που έχουν ανακύψει από τη δεκαετία του 20, αλλά κυρίως διότι είναι μια συμφωνία προς όφελος και των δύο πλευρών. Θα ήθελα λοιπόν πριν οποιοδήποτε άλλο σχόλιο να μου επιτρέψετε να διαβάσω το κοινό ανακοινωθέν Εκκλησίας Πολιτείας, το οποίο καταλήξαμε σήμερα και το οποίο εκφράζει τόσο το αποτέλεσμα του μέχρι σήμερα διαλόγου μας, όσο και τις προθέσεις μας για το πλαίσιο στο οποίο προτιθέμεθα να κινηθούμε στο άμεσο μέλλον, στο βαθμό βεβαίως που τόσο η ιεραρχία όσο και το Υπουργικό Συμβούλιο που θα συγκληθούν για να εγκρίνουν αυτό το πλαίσιο, το εγκρίνουν και δώσουν το έναυσμα για να προχωρήσουμε περαιτέρω στις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Κοινό ανακοινωθέν λοιπόν Πολιτείας Εκκλησίας της Ελλάδας. Μετά από έναν πολυετή αναλυτικό και ειλικρινή διάλογο μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, διάλογο ο οποίος διεξήχθη σε κλίμα κατανόησης και σεβασμού, έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε συνενετικές και αμοιβαία αποδεκτές και εποφελείς πρωτοβουλίες που αφορούν τον εξορθολογισμό των σχέσεών μας. Στόχος μας είναι να θέσουμε το πλαίσιο διευθέτησης και επίλυσης ιστορικών εκκρεμωτήτων, αλλά και να ενισχύσουμε την αυτονομία της Ελλαδικής Εκκλησίας έναντι του ελληνικού κράτους, αναγνωρίζοντας την προσφορά και τον ιστορικό της ρόλο στη γέννηση και στη διαμόρφωση της ταυτότητάς του. Για τον λόγο αυτό, εκφράζουμε σήμερα την πρόθεσή μας να καταλήξουμε σε μια ιστορική συμφωνία μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας που θα πάρει τη μορφή νομοθετικής ρύθμισης. Και πιο συγκεκριμένα προτείνουμε τα εξής. Πρώτον, το ελληνικό δημόσιο αναγνωρίζει ότι μέχρι το 1939, οπότε εκδόθηκε ο αναγκαστικός νόμος 1731-1939, απέκτησε εκκλησιαστική περιουσία έναντι ανταλλάγματος που υπολείπεται της αξίας της. Σημείο δεύτερο. Το ελληνικό δημόσιο αναγνωρίζει ότι ανέλαβε τη μισθοδοσία του κλήρου ως με ευρεία έννοια αντάλλαγμα για την εκκλησιαστική περιουσία που απέκτησε. Σημείο 3. Το ελληνικό δημόσιο και η Εκκλησία αναγνωρίζουν ότι οι κληρικοί δεν θα νοούνται στο εξής ως δημόσιοι υπάλληλοι και ως εκ τούτου διαγράφονται από την ενιαία αρχή πληρωμών. 4. Το ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλει ετησίως την Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των ενεργεία ιερέων, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις μισθολογικές μεταβολές του ελληνικού δημοσίου. 5. Η Εκκλησία αναγνωρίζει ότι μετά τη συμφωνία αυτή παρετείται εναντί κάθε άλλης αξίωσης για την εν λόγω εκκλησιαστική περιουσία. 6. Η ετήσια επιδότηση θα καταβάλλεται σε ειδικό ταμείο της Εκκλησίας και προορίζεται αποκλειστικά για την μισθοδοσία των κληρικών με αποκλειστική ευθύνη της Εκκλησίας της Ελλάδος και σχετική εποπτεία των αρμόδιων ελεγκτικών κρατικών αρχών. 7. Με τη συμφωνία διασφαλίζεται ο σημερινός αριθμός των οργανικών θέσεων κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και ο σημερινός αριθμός των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος. 8. Πιθανή επιλογή της Εκκλησίας της Ελλάδος
για αύξηση του αριθμού των κληρικών. Δεν δημιουργεί απέτηση αύξησης του ποσού της ετήσιας επιδότησης. 9. Το ελληνικό δημόσιο και η Εκκλησία της Ελλάδος αποφασίζουν τη δημιουργία ταμείου αξιοποίησης εκκλησιαστικής περιουσίας. 10. Το ταμείο αυτό θα διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. 2 μέλη του ταμείου θα διορίζονται από την Εκκλησία της Ελλάδος, 2 μέλη θα διορίζονται από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ ένα μέλος θα διορίζεται από κοινού. 11. Το Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας θα αναλάβει την διαχείριση και αξιοποίηση των από το 1952 και μέχρι σήμερα ήδη αμφισβητούμενων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εκκλησίας της Ελλάδας περιουσιών, αλλά και κάθε περιουσιακού στοιχείου της Εκκλησίας που εθελοντικά η ίδια θα θελήσει να παραχωρήσει στο εν λόγω ταμείο προς αξιοποίηση. 12. Τα έσοδα και οι υποχρεώσεις του Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας επιμερίζονται κατά ίσο μέρος στο Ελληνικό Δημόσιο και την Εκκλησία της Ελλάδος. 13. Τα ανάλογα ισχύουν και για τις περιουσίες των επιμέρους Μητροπόλεων, είτε των αμφισβητούμενων περιουσιών, αλλά και όσων οι Μητροπόλεις εθελοντικά παραχωρήσουν στο Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας. Σημείο 14. Η ήδη συσταθήσα με το νόμο 4182 του 13. Εταιρεία αξιοποίησης ακίνητης εκκλησιαστικής περιουσίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών εντάσσεται επίσης στο Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας και διοικείται με το σημερινό κατανόμο καθεστώς. Και σημείο 15, οι παραπάνω δεσμεύσεις των δύο μερών θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση τήρησης της συμφωνίας στο σύνολό της. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι σήμερα επιχειρούμε να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα προς τα μπρος, εποφελία της Εκκλησίας αλλά και της ελληνικής πολιτείας. Και βεβαίως θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, διότι χάρη στις δικές του πρωτοβουλίες, στις δικές του άοκνες προσπάθειες, υπάρχει αυτή η ιστορική δυνατότητα που θα δώσει την προοπτική μιας σύγχρονης και αυτοδύναμης εκκλησίας σε ένα σύγχρονο ελληνικό κράτος. Βεβαίως η συγκυρία το έφερε και το επιστέγασμα αυτού του πολιετούς διαλόγου έρχεται σε μια στιγμή όπου έχει ξεκινήσει ο διάλογος για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση που έχει ανάγκη ο τόπος. Με αφορμή λοιπόν αυτό, διαβεβαίωσα σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο αλλά και τους σεβαστούς Μητροπολίτες που τον συνόδευαν ότι η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση και ειδικότερα οι αλλαγές που αφορούν στο άρθρο 3 έχουν ως στόχο να αναβαθμίσουν τον διακριτό ρόλο της Εκκλησίας ενισχύοντας την αυτονομία της, αναγνωρίζοντας όμως παράλληλα τη σημαντική, μοναδική θα έλεγα προσφορά της στη γέννηση και διαμόρφωση της ταυτότητας του ελληνικού κράτους. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα που και ο Μακαριότατος έθεσε δημόσια χθες για την θρησκευτική ουδετερότητα του ελληνικού κράτους και τι εννοούμε με αυτήν. Η διακηρυκτική αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας του ελληνικού κράτους διασφαλίζει αφενών μεν τους διακριτούς ρόλους μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας, αφετέρου δε εγγυάται τη μεταξύ τους συνεργασία στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Και προφανώς αυτή η αρχή δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με τις μακραίωνες παραδόσεις του λαού μας. Και ούτε βέβαια, και θέλω αυτό να το τονίσω με την ευκαιρία, ας με επιτραπεί Μακαριότατε, ούτε βέβαια έχουν και καμία βάση όσα αστεία, κωμικοτραγικά θα έλεγα,
έχουν ορισμένοι ψευδώς και σκοπίμως διαδώσει τις τελευταίες μέρες περί επικείμενης δήθεν αποκαθήλωσης των ιστορικών συμβόλων του Σταυρού από την ελληνική σημαία και από τα εθνικά μας σύμβολα. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει πραγματικά ανάγκη όποιος διάλογος διεξάγεται και όποιες διαφορετικές απόψεις να διεξάγονται επί τη βάση της πραγματικότητας και όχι επί τη βάση διάδοσης ψευδών ειδήσεων περί προθέσεων που δεν υπάρχουν. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω ότι η διακήρυξη της θρησκευτικής ουδετερότητας στο Ελληνικό Σύνταγμα είναι εκεί προκειμένου να υπογραμμίσει ότι το ελληνικό κράτος θα είναι ο εγγυητής της θρησκευτικής ελευθερίας του ελληνικού λαού και των Ελλήνων πολιτών. Αυτό και τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από αυτό. Όμως, όπως γνωρίζετε, ο διάλογος με την Εκκλησία της Ελλάδος ήταν και είναι πάντα ειλικρινής από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και επικοδομητικός και δημιουργικός και θα είναι διαρκής. Ακούμε τις απόψεις της Εκκλησίας με σεβασμό, ακούμε και τις επιφυλάξεις της και όπως θέλω να πιστεύω πράττει και το σύνολο σχεδόν των κομμάτων και των εκπροσώπων του λαού μας στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Όλοι μαζί λοιπόν θα λάβουμε υπόψη τις σκέψεις και τις προτάσεις που θα κατατεθούν κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και του διαλόγου που το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει για τη διαδικασία της αναθεώρησής του. Θέλω να κλείσω λέγοντας πως έχω την αίσθηση πως σήμερα πράγματι γίνεται ένα ιστορικό βήμα. Όλα τα ιστορικά βήματα προς τα μπρος απαιτούν όραμα, απαιτούν θετική διάθεση, διάθεση να κατανοήσει ο ένας τον άλλον και θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Αρχιεπίσκοπο που μου έδωσε τη δυνατότητα αυτά τα 3,5 χρόνια να έχω έναν διαρκή και ειλικρινή διάλογο μαζί του, όχι πάντοτε συμφωνώντας, αλλά που μου έδωσε τη δυνατότητα να κατανοήσω τις θέσεις και τις σκέψεις και τα πιστεύω του. Θεωρώ πως κάθε βήμα προς τα μπρος βεβαίως δεν είναι χωρίς δυσκολίες. Αλλά πιστεύω επίσης ότι όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα που δημιουργούμε αλλά και από τις προθέσεις και από αυτό που εκπέμπουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση και αυτή η συμφωνία εκπέμπει άλλο σεβασμό, άλλο κατανόηση, αγάπη και αν μου επιτρέπετε εκπέμπει την πρόθεσή μας να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά σεβόμενοι ο ένας τον άλλο. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Αρχιεπίσκοπο και την ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος και να του δώσω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε να σας πούμε ένα βαθύτατο ευχαριστώ. Η συνοδεία μου και εγώ, μαζί μου έχω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών, που είναι συνοδικό μέλος και είναι εκπρόσωπος επί του τύπου, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιωαννίνων έμπειρων κληρικών και με πολλή δραστηριότητα, και μη γελάσετε, το τσάρο της οικονομίας μας, ο οποίος βρίσκεται πάντοτε σε αδιέξοδο. Τον πήρα λοιπόν μαζί μου σήμερα και διότι είναι αρμόδιος στο χώρο μας, αλλά και να του δώσουμε λίγα φτερά. Κάθε μέρα μου παραπονείται ότι δεν πηγαίνουμε καλά οικονομικά. Και διρωτώ με, σε ένα κράτος, σε μια πολιτεία, σαν την πατρίδα μας, που όποιον και ρωτήσεις, αν η Εκκλησία έχει χρήματα, αν είναι πλούσια ή φτωχιά, θα πούνε η θησαυρή είναι αμύθιτη. Και απορεί κανείς πώς. Πράγματι,
Αν πάρουμε το κάθε περιουσιακό μας στοιχείο χωριστά και όλα μαζί τα συγκεντρώσουμε, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο μύθο. Αν όμως δούμε βαθύτερα το θέμα και θα διαπιστώσουμε και να διαπιστώσουμε ότι είναι μια περιουσία που μοιάζει με ένα κάρβουνο που το έχει βάλει κάτω, κάπου, δεν δίνει καρπό. Γιατί έχει τόσα βαρύδια, έχει τόσες προκαταλήψεις, έχει τόσες δυσκολίες, ώστε διαπιστώνεις ότι είναι ανώφελη αυτή η περιουσία. Προσπάθησα από πολλά χρόνια αυτό τον θησαυρό, όπως τον λένε, αλλά τον κοιμόμενο θησαυρό, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τον αλλάξουμε, να τον κάνουμε από υλικό αντικείμενο πνευματικό. Δηλαδή να μπορεί αυτό το αντικείμενο που κοιμάται κάπου να το κάνουμε πνευματική δυνατότητα, όχι για μας, αλλά για το λαό μας, για τα προβλήματα της πολιτείας μας, για τα προβλήματα του λαού μας. Ευχαριστώ γιατί βρήκα ανταπόκριση στα ερωτηματικά μου και στα προβλήματά μου και πράγματι, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, επί 3 και περισσότερα χρόνια συναντώμεθα και όσο ο χρόνος το επιτρέπει μελετούσαμε αυτά αλλά και άλλα προβλήματα που έχει η Εκκλησία που έχουν σχέση με την πολιτεία. Ήρθε λοιπόν ο καιρός τώρα και θέλω να σας ευχαριστήσω και για αυτά που είπατε εισαγωγικά για την ιστορία αυτή, αλλά και για τις θέσεις που κυρίως είναι, μπορεί να βγαίνουν από κάποια συζήτηση, αλλά είναι και από την δική σας την πρωτοβουλία θεμελιωμένα. Πραγματικά, στη σκέψη σας για την συνεργασία μας, για την συμβολή μας, για τη συναντήληψη, έχετε δίκιο και εμείς όλοι από το χώρο της Εκκλησίας, η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Ιερά Σύνοδος, οι συνεργάτες στο συγκεκριμένο θέμα για το οποίο απόψε συναντηθήκαμε, μιλήσαμε και αποφασίσαμε και προτείνουμε, θα μας βρείτε στενούς συνεργάτες. Το θέμα παρουσιάστηκε στη διαρκή σύνοδο. Φάνηκε ότι είναι καλή η πορεία. Μας έδωσε η Ιερά Σύνοδος την εξουδότηση. Είμαστε σε αυτό τον χώρο. Συμφωνήσαμε για την περαιτέρω πορεία και καθηκόντως θα ενημερώσουμε αύριο τη σύνοδο και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό θα κληθεί όλη η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος να το εγκρίνει, πιθανόν να το διορθώσει, πιθανόν και να το απορρίψει. Εμείς όμως έχουμε την αίσθηση ότι θα προχωρήσουμε, θα το υιοθετήσει η ιεραρχία, διότι αποβλέπουμε όλοι μας από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, όχι στην προσωπική ικανοποίηση, αλλά πώς αυτό το υλικό που γίνεται πνευματικό θα γίνει εργαλείο στα χέρια πνευματικό της Εκκλησίας. Τα ιδρύματα, τα σχολεία μας, οι ανάγκες οι καθημερινές μας λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε μέσα σε ένα πνεύμα αυτοτέλειας, μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας, μέσα σε ένα πνεύμα που να δώσουμε το νόημα, τον πιστό μας και σε αυτόν που μας βοηθάει κάθε μέρα, ότι η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο γίνεται περισσότερο υπηρέτης και διάκονος του θελήματος του λαού και επομένως του τόπου μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι πραγματικά είστε συντελεστής σε αυτή την ιστορική στιγμή, σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός που η Εκκλησία θα μπορέσει να αισθάνεται. Όχι ότι γίνεται πιο πλούσια, δεν την ενδιαφέρει αυτό, αλλά διότι γίνεται πιο λειτουργική
και πιο δυνατή στο διακόνημά της και στην ικανοποίηση των οραμάτων που έχει. Θα ήθελα όμως με την ευκαιρία που θίξετε και το θέμα της ανανεώσεως του συντάγματος μας σε πανεξετάσεως, μόνο ότι δεν είναι κατευθείαν δικός μας λόγος, απλώς απόψεις έχουμε και θέσεις, αλλά σε άλλα χέρια εναπόκειται να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Όμως, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σας να αφήσετε το προήμιο του συντάγματος όπως το έφτιαξαν οι πατέρες μας. Γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ και εκ της θέσεως, αλλά και εκ της ηλικίας ή αν θέλετε και εκ της επιστήμης, γιατί υπήρξα κάποτε ιστορικός και πάντοτε τα πρώτα μένουν, πάντοτε τα βιώματα. Είναι η καρδιά μας, όπως ξέρετε. Είναι η Μονή Καλτεζών, είναι ο Κολοκοτρώνης, είναι όλοι αυτοί που ορκίστηκαν και μας λένε για ποιο λόγο ορκίστηκαν, ποιος είναι ο σκοπός, τι θέλουν και το υπογραμμίζουν ότι κάνουμε τον πόλεμο για την πίστη μας και την πατρίδα μας. Και το Μακρυγιάννη όταν τον πλησίασε, όπως λέει με το λόγο του, ο Δεριγνής, και του λέει τι κάνεις εδώ, οι Τούρκοι έρχονται, θα σε σκοτώσουν. Και με αυτές τις παλιοπέτρες έφτιανε τους, τα παραχώματα. Τι θα κάνουν αυτά στο Τούρκο που έρχεται? Μικρά λέει αυτά ο Μακρυγιάννης, αλλά μεγάλος ο Θεός. Και έφυγε λέει και μου λέει τρέβιεν, τρέβιεν κλπ. Λοιπόν, αυτό έρχεστε και λέτε για λόγους ιστορικούς και μας συγκινεί, αλλά δεν είναι μόνο ιστορικοί λόγοι, είναι και λόγοι ζωής για όλους μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτό το θέμα και σας συγχαίρω. Θα δοθεί ευκαιρία, πιστεύω, στη συνέχεια πώς θα πάει η αναθεώρηση του συντάγματος και θα δούμε ποια άλλα σημεία είναι εκείνα που μας απασχολούν και ως προς τις μικρότητες, ότι θα απαλείψετε, θα σβήσετε τα σύμβολα της Εκκλησίας κλπ. Από πόλεμο, πολέμους τέτοιας μορφής έχουμε γνωρίσει όλοι μας και τους γνωρίζουμε, αλλά ξέρουμε να προχωρούμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν και τελειώνω με την ευχή των πατέρων και των πατέρων της ιεραρχών της Εκκλησίας μας και να σας πω ότι τους εκφράζω όταν σας πω ότι αν προχωρήσει όλη αυτή η δυνατότητα οικονομική ώστε η Εκκλησία να γίνει ελεύθερη και να αποκτήσει την αυτοτέλειά της, θα τεθεί στην ιστορία ότι είστε ο πρώτος ο οποίος έβαλε την υπογραφή. Χωρίς εσάς αυτό δεν θα γινόταν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.